Γιατί εδώ λοιπόν ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται και εκείνος πολύ δυσαρεσμένος με τον Αντένα και φαίνεται να λύνει κοινή συνένεση το συμβόλαιό του ίσως τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες με τον Αντένα και να πηγαίνει και αυτός στην τηλεόραση του Ε. Σωστά. Ο Γιώργος Λιάγκας. Του δίνουν χρήμα! Κάπου 35 εκατομμύρια λέει θα είναι η επένδυση, αν δεν κάνω λάθος, για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα το δώσει λίγο το ακριβές ποσό. Παίζουν λίγο. Είναι δυσαρεστημένος με τον Αντένα και ειδικά με την τελευταία επιλογή του τηλεοπτικού σταθμού να αξιοποιήσει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The Goal, το νέο show, το νέο τηλεπαιχνίδι. Και ο Γιώργος Λιάγκας να μείνει στον πάγο, αυτό που λέμε, δηλαδή χωρίς να κάνει κάτι, ναι. Είναι αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι για τον παρουσιαστή. 35 σημαίνει... εκατομμύρια είναι τα ευρώ που δίνει ο κύριος Σαββίδης για να επενδύσει στο κανάλι. Πολύ καλά λεφτά. Πες μου. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας, λοιπόν, όπου κάθεται αυτή τη στιγμή, δεν κάνει κάτι στον Αντένα, πληρώνεται βέβαια από τον Αντένα και παίρνει και αρκετά χρήματα, πενταψήφια νούμερα από ό,τι ακούγεται, το μήνα. Σκέφτεται πολύ σοβαρά, είναι πολύ κοντά να τελειώσει η συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Το επίσης, θέμα είναι ότι κάνει την προξενήτρα. Έχει μια ρήτρα. Όπου είναι διατεθειμένος με τον Αντένα να κάτσουν και οι δυο να τα βρούνε, να πληρώσει ο τηλεοπτικός σταθμός τον Λιάγκα και ο Λιάγκας να φύγει. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι θα τα βρούνε κοινή συνένεση το διαζύγιο. Σωστά. Δεν σου δίνω μία, δεν μου δίνεις μία, άντε στο καλό της Παναγίας, δεν σε θέλουμε, δεν μας θέλεις, τέλος αντεγιά. Κάπως έτσι θα πάει η δουλειά. Το θέμα εδώ είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι ο άνθρωπος κλειδί που ασκεί πίεση στην πρώην σύζυγό του για να πάει στο Ε. Είναι άλλος λέει, Θεή, έλα εδώ, είναι πολλά τα λεφτά. Έχουμε δυο παιδιά. Έχουμε τα παιδάκια μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε. Ναι. Να τους χτίσουμε το σπιτάκι τους, να μείνουνε. Και αυτό διότι ο Γιώργος Λιάγκας μετά τον Αντένα το πιο πιθανό είναι να βρεθεί στο Ε. Ήδη του είχε γίνει πρόταση τον Φεβρουάριο από την Άλκηση Μαραγκουδάκη. Δεν το δέχτηκε διότι τότε ήταν να βρεθεί απέναντι στη Φέη Σκορδά. Έχει έρθει καλύτερη πρόταση όπου θα παρουσιάζει ένα σοου δύο φορές την εβδομάδα και πολύ πιθανό το X-Factor εάν δεν δεχτεί ο Σάκης Ρουβάς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το Ε και για το όσα γίνονται. Πάμε να δώσουμε λίγο μαξιλάρι στον κόσμο. Πάμε να δώσουμε το μαξιλάρι γρήγορα. Γιατί καλές όλες αυτές οι ειδήσεις, ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις, αλλά θέλουμε και ένα καλό ύπνο.